Η δικιά μας ιστορία ξεκινάει πριν περίπου 5 χρόνια από μία παρέα εθελοντών κάπου στη Λάρισα. Σήμερα, αυτό που λέμε Make-A-Wish Cookie έχει εξαπλώσει τη δράση του σε όλη την Ελλάδα. Πάνω από 500 εθελοντές ζαχαροτέχνες κάθε χρόνο φιλοτεχνούν με αγάπη μπισκότα ζαχαρόπαστας. Για τους σκοπούς Make-A-Wish, κάνε μια ευχή Ελλάδος. Μπορούμε να ενισχύσουμε τη δράση είτε φτιάχνοντας μπισκότα είτε αγοράζοντας ένα μπισκοτόκουτο. Για περισσότερες πληροφορίες για να φτιάξετε κι εσείς μπισκότα, μπορείτε να μπείτε στην κλειστή ομάδα στο Facebook Make-A-Wish Cookie. Κάθε χρόνο η πλατφόρμα για τη δήλωση μπισκότων από ερασιτέχνες ή ζαχαροπλάστες ανοίγει τέλος Οκτωβρίου. Εκεί θα βρείτε τις οδηγίες για το πώς θα συμμετέχετε στη δράση. Κάθε κουτί έχει μέσα 8 ξεχωριστά μπισκότα. Εμείς επιλέξαμε για φέτος να κάνουμε ένα σχέδιο με τον καριοθράφστη. Τώρα θα πούμε τα υλικά της συνταγής. Θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια βούτυρο αγελάδος, 400 γραμμάρια ζάχαρη, 4 αυγά και 1 κιλό αλεύρι. Για να μουσχομυρίσουν τα μπισκότα μας βάζουμε ό,τι άρωμα θέλουμε, είτε βανίλια, είτε πορτοκάλι, ξύσμα πορτοκαλιού, είτε ξύσμα λεμονιού, είτε κανέλα. Στο κάτω του μίξερ θα χτυπήσουμε το βούτυρο με τη ζάχαρη. Τώρα σταδιακά ρίχνουμε ένα-ένα τα αυγά. Το μείγμα μας είναι έτοιμο. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε το αλεύρι και τη βανίλια. Ρίχνουμε τη βανίλια. Και το αλεύρι. Και ξεκινάμε σε χαμηλή ταχύτητα. Η ζύμη μας είναι έτοιμη. Τώρα θα τη βγάλουμε από το μίξερ μας και θα τη βάλουμε στο ψυγείο. Τώρα τη ζύμη μας θα τη χωρίσουμε σε 3 μέρη, ώστε να παγώσει το ψυγείο γρηγορότερα και να είναι και πιο εύκολη στο να τη δουλέψουμε αργότερα. Στο ψυγείο την αφήνουμε 1-2 ώρες ώστε να σφίξει, να μπορέσουμε να τη δουλέψουμε μετά με τα σχέδια. Τώρα παίρνουμε 2 λαδόπολες ώστε να λείψουμε την ζύμη ενδιάμεσα. Τη ζύμη είναι καλό να μην την έχουμε πολλή ώρα στα χέρια μας, γιατί μαλακώνει πολύ και μετά έχει στο ψήσιμο κακά αποτελέσματα. Τώρα έχουμε φτάσει στο πάχος που θέλουμε και θα αρχίσουμε να κόβουμε μπισκότα. Τώρα τα μπισκότα μας είναι έτοιμα να μπουν στο φούρνο. Τα ψήνουμε στους 160 βαθμούς μέχρι να γίνουν χρυσαφένια. Τα μπισκότα μας είναι έτοιμα. Τα αφήνουμε λίγο να κρυώσουν και στη συνέχεια τοποθετούμε πάνω τη ζαχαρόπαστα. Έχουμε ανοίξει ζαχαρόπαστά μας τα χρώματα που θα χρειαστούμε και τώρα είμαστε έτοιμοι για να φτιάξουμε τον καριοθράφστη μας. Thank you.
και έτοιμος ο καλλιτεχνάστης μας. Τώρα, όταν στεγνώσει, είναι έτοιμος για να το συσκευάσω. Τον συσκευάζουμε σε διάφορα σακουλάκι. Κλείνουμε με αυτοκόλλητο και είναι έτοιμο για να κάνει το μικρό του ταξίδι.